Γεια σου, Βασιλάκη. Από εκεί, από εδώ, είσαι. Καλώς ήρθες. Έχουμε μπερδευτεί, ρε φίλε. Από αλλού μου ήρθες, από αλλού σε περίμενα. Χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Και εγώ. Είδα ότι είσαι ένα πλάσμα, από αυτό που είδα το λίγο, στο τιζεράκι που παίζαμε, ότι είσαι ένα πλάσμα που μιλάς με αλήθεια. Να. Δεν έχεις ταμπού. Όχι. Δεν ντρέπεσαι για τίποτα από αυτό που σου συμβαίνει. Όχι. Είσαι πολύ ξεκάθαρος με τον εαυτό σου. Ειλικρινής. Όμως αυτό που σε κάνει να έρχεσαι σήμερα εδώ είναι μια πολύ προσωπική σου υπόθεση, την οποία θέλεις να επικοινωνήσεις, ίσως την προσπάθειά σου να περάσεις τα μηνύματά σου. Mm-hmm. Και μιλάμε για μια πολύ σοβαρή, χοντρή και άγρια ερωτική απογοήτευση που βίωσες. Ναι, όντως. Ερωτική απογοήτευση. Που απατήθηκα. Και μιλάμε για μια ομόφιλη σχέση, έτσι. Ναι, του ιδίου φίλου. Ναι, γιατί πολλές φορές όταν στο μυαλό μας έχουμε την ερωτική απογοήτευση, δεν ξέρω γιατί, αλλά στο μυαλό μας έρχεται ένας άντρας και μια γυναίκα. Ναι. Ξέρω γιατί. Γιατί έτσι το ορίζει η φύση. Η φύση όμως ορίζει το γεγονός ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σχέση, άνθρωποι του ιδίου φίλου, κάνουν σχέση μεταξύ τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται, ερωτεύονται, αγαπιούνται, θυσιάζει το ένας για τον άλλο, τιμάει ο ένας τον άλλο, εκτιμάει ο ένας τον άλλο, τον σέβεται. Σωστά. Αλλά πολλές φορές έρχεται και η απογοήτευση. Να. Να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Να. Ο Βασίλης είναι εδώ για να μας τα πει όλα ζωντανά. Είμαι εκγενετής, ομοφιλόφιλος και κατάλαβα τη διαφορετική μου, σεξουαλική μου προτίμηση από μικρός. Όταν είπα στους γονείς μου σε ηλικία 16 ετών ότι είμαι ομοφιλόφιλος, η απάντησή τους ήταν ναι, το ξέραμε. Απλώς περιμέναμε από σένα να το πεις. Δεν ήταν εριστική μαζί μου. Αντιθέτως, με αγκάλιασαν και με αποδέχτηκαν. Όταν τους είπα ότι είμαι ομοφιλόφιλος, με έκανε πιο απελευθερωμένο. Άνθρωπο με αυτοπεποίθηση. Πιο δυναμικό. Και σήμερα νιώθω μία ανάλαφρη ελευθερία. Μέχρι να το πω, ήταν δύσκολο. Αυτοπιέστηκα. Στο σχολείο δεν δέχτηκα bullying λόγω της ιδιαίτερης μου προτίμησης προς τα αγόρια. Είχα φίλους και κορίτσια και αγόρια. Είχα πολύ έντονο φλερτ, πέσιμο και από τα δύο φύλλα. Ο ρατσισμός που υπάρχει στην Ελλάδα προς τους γκέι με απογοητεύει και με στεναχωρεί πλήρως. Συμφωνώ οι γκέι να υιοθετούν παιδιά, γιατί έχουμε ίσα δικαιώματα με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Η πρώτη μου ερωτική σχέση ήταν με αγόρι στην ηλικία των 16, η οποία κράτησε 9 μήνες. Τα 21 μου έζησε ένα παράφορο έρωτα, στον οποίο επένδυσα και αυτός με πρόδωσε και με απάτησε. Η σχέση αυτή κράτησε 3 χρόνια. Υπήρχε μια παρανοϊκή ζήλια και συνεχώς με παρακολουθούσε. Ο ίδιος άνθρωπος που με ζήλευε, με απάτησε. Όταν έμαθα ότι απατήθηκα, έπεσα στα πατώματα, έκλαιγα, λογικό. Μετά το χωρισμό μου, ήμουν 4 χρόνια μόνος μου. Πληγώθηκα πάρα πολύ. Η εμπιστοσύνη μου είχε κλονιστεί, δηλαδή δεν μπορούσα να εμπιστευτώ εύκολα άνθρωπο και ούτε σήμερα δεν μπορώ να εμπιστευτώ εύκολα. Με πόνεσε αυτή η σχέση γιατί συγκατοικούσαμε και είχα κάνει όνειρα για μας. Εγώ ναι, είμαι πιστός στη σχέση μου. Είμαι μονογαμικός. Αυτή την περίοδο νιώθω πάρα πολύ καλά. Ένας νέος έρωτας για μένα έχει ξεκινήσει και έχει πορεία. Είμαι πάρα πολύ ερωτευμένος. Είμαστε 3 μήνες σχεδόν μαζί και οδεύουμε. Ένας νέος άνθρωπος, ομοφιλόφιλος, ο οποίος δεν έχει δεύτερες σκέψεις στην ιδέα ότι το λέει δημόσια,
Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται κοντά μας για να μας πει ότι ερωτεύεται, απογοητεύεται, ελπίζει, περιμένει μέσα από τις σχέσεις. Μας είπες πριν, Βασίλη, άκουσα στο βίντεο να λες: κάνω όνειρα. Είχα κάνει όνειρα με αυτόν τον άνθρωπο. Θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα όνειρα ενός αγοριού, ενός νέου, ο οποίος έχει σχέση με ένα άλλο αγόρι. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα όνειρα ακριβώς που μπορείς να κάνεις για αυτή τη σχέση. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σας υπενθυμίζω ότι στο 14584 τρέχει ο διαγωνισμός μας και τρέχει πια για να βρει τον νικητή, το οποίο θα είναι ο νικητής των 8.000 ζωντανών μετρητών. Είναι 8.000 τα ευρώ που λέει, έτσι, και περιμένουν. Σας το λέω να το ξέρετε. Πάμε στο διαφημιστικό διαλυματάκι και ερχόμαστε με Βασίλη. Ξεκινάς λοιπόν με το γεγονός ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος 28 χρόνων, είσαι κομμωτής στο επάγγελμα. Ναι, και make-up artist. Και make-up artist. Και είσαι ένα αγόρι που αισθάνθηκες ότι είσαι ομοφυλόφιλος, ήξερες τη φύση σου από μικρό παιδί. Ναι, εκγενετής ήμουνα. Αισθάνθηκες την ανάγκη να το πεις στους γονείς. Το είχα πει στην ηλικία των... όταν ήμουνα στη δεύτερη ηλικίου, βασικά, στην ηλικία των 17 ετών. Ένιωσα την ανάγκη και το είπα και είχα την αυτοπεποίθηση και το είπα, ουσιαστικά. Μεγάλο πράγμα, ανάγκη, ναι, αυτοπεποίθηση, ναι. Βέβαια, βέβαια, πολύ μεγάλο και σημαντικό. Και το είπα στην ηλικία των 16 ετών. Τους είπα ότι είμαι γκέι. Όμως το ήξεραν, έτσι, γιατί ήμουν εκγενετής γκέι. Και τους το είπα και το πήρανε νορμάλ. Είναι λίγο περίεργο έτσι όπως θα τοποθετείς. Ναι. Όλοι κάτι είμαστε εκγενετής. Ναι. Ακόμα και αυτό που θα γίνουμε αφού γεννηθούμε αργότερα, πάλι το έχουμε στο... εκγενετής γίνεται το έργο. Άρα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι, θέλω να πω ότι δεν διαφοροποιεί έναν άνθρωπο το γεγονός ότι η φύση του τον οδηγεί σε αυτό από μικρό, σε αυτή την ιστορία ή το επιλέγει αυτός αργότερα. Δεν κάνει έναν ομοφυλόφιλο λιγότερο απενοχοποιημένο ή περισσότερο το γεγονός ότι γεννιέται έτσι. Όλοι οι άνθρωποι κάπως γεννιόμαστε. Φυσικά. Το σίγουρο είναι ότι εσύ λες ότι όταν το είπες, το εκμυστηρεύτηκες στους γονείς και αισθάνθηκες την ανάγκη να τους μιλήσεις γι' αυτό. Ναι, αισθάνθηκα την ανάγκη να τους... Είδες γονείς κοντά σου, δίπλα. Ναι, ναι. Αισθάνθηκα την ανάγκη να τους μιλήσω και τους το είπα, όπως είπα, στην ηλικία των 16 ετών. Όταν τους το είπα, η αντίδρασή τους ήταν normal. Γιατί είχαν ενημερωθεί για την gay ζωή, για την ομοφιλοφιλία. Είχες άγχος τότε? Είχα άγχος μέσα μου, αλλά δεν το έδειξα όμως. Η αλήθεια είναι, δεν το έδειξα. Ήσουν έτοιμος δηλαδή ακόμα και για την αρνητική αντίδραση. Ναι, ήμουν προετοιμασμένος για όλα στην ηλικία των 16. Πραγματικά. Και... Όμως είχες την ευτυχία να αντιμετωπίσεις γονείς οι οποίοι ήταν ενημερωμένοι. Ναι, ενημερωμένοι. Και άνθρωποι με ευαισθησία απέναντι στο παιδί. Ναι, βέβαια. Και τους το είπα. Και το πήρανε πάρα πολύ χαλαρά και ευδιάθετα. Το γνώριζαν. Ναι, βέβαια, το γνώριζαν. Όμως εδώ ήρθα για άλλο θέμα, διαφορετικό. Να σας εκφράσω μία ερωτική μου προσωπική ιστορία, με πολλές εμπειρίες πάνω σε αυτή, που διήρκησε 3 χρόνια. Αυτή η ιστορία. Έρχεσαι να μας εκφράσεις την ιστορία αυτή την προσωπική σου, η οποία, ναι, σε στιγμάτισε αρκετά. Ναι, με στιγμάτισε. Και φαντάζομαι ότι αυτό που θες να κάνεις κουβεντιάζοντας και επικοινωνώντας την ιστορία σου με τους τηλεθετές, είναι το γεγονός ότι θέλεις να περάσεις το μήνυμα ότι οι γκέι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν σχέσεις, σοβαρές σχέσεις, σχέσεις ζωής, οι οποίες μοιάζουν και έως ταυτίζονται με τις σχέσεις των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι γκέι. Άρα λοιπόν ερωτεύονται, αγαπιούνται, απογοητεύονται, γοητεύονται, ξενερώνουν, ξανα... Κανονικά όπως σε όλα ελπίζουν τα υπόλοιπα straight ζευγάρια. Για μίλησέ μας λοιπόν για αυτή τη σχέση που ξέρεις. Αυτή η σχέση ήταν ένας μεγάλος παράφορος έρωτας, με πολύ πάθος, με πολύ ένταση. Σε ποια ηλικία τον έζησες? Ήμουνα στην ηλικία 21.
Στα 21. Ναι, ναι, στα 21 μου. Έζησα τον παράφορο έρωτα. Είχε πολύ πάθος, είχε με πολύ ένταση. Με κάποιο άλλο αγόρι, τι ηλικίες? Με κάποιο άλλο αγόρι. Τι ηλικίες? Ηλικίες 37. Α, μεγάλο αγόρι. Ναι. Πιο έμπειρος. Ο οποίος ήταν και μοντέλο. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιδί. Η δουλειά του είναι μοντέλο. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιδί. Δηλαδή, όταν τον έβλεπε στον δρόμο, δεν περνούσε παρατήρητος. Μάλιστα. Εννοείται αυτό. Ήταν ένα πολύ όμορφο παιδί. Αυτά τα τρία χρόνια περάσαμε πολύ τώρα, δημιουργικά. Τώρα ήταν 37 χρόνων μοντέλο, γερόντι μοντέλο ήταν αυτό, έτσι? Ναι, ήταν. Γεροντομοντέλο ήταν. Η διατήρησή του ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Μάλιστα. Άπτεστη. Και όπως είπα, ζήσαμε πάρα πολύ, πολύ καλά με τον σύντροφό μου αυτά τα τρία χρόνια. Ήταν δημιουργικά, συντροφικά, διαπαιδαγωγικά. Είχαμε πολλά κοινά μαζί. Όταν λες διαπαιδαγωγικά, τι είναι διαπαιδαγωγικά? Είχαμε είχαμε γνώσεις. Είχαμε γραμματικές γνώσεις. Είχατε γνώσεις... Πάνω σε πολλά αντικείμενα. Αχα. Διαβάζαμε πολλά βιβλία. Είχατε την επιθυμία να μάθετε πράγματα. Ναι, βέβαια. Και ξέραμε ήδη πράγματα. Άριστο. Εννοείται. Είχαμε πολλά κοινά μαζί. Ναι. Περνούσαμε πολύ ευχάριστα το χρόνο μας όταν δεν δουλεύαμε. Πηγαίναμε σινεμά, πηγαίναμε για κλάμπινγκ. Κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Είχατε γενικώς μια συντροφική σχέση, ναι, η οποία σε κάλυπτε. Ναι, η καθημερινότητά μας ήταν. Και φαίνεται να ήταν και ιδιαίτερως ποιοτική η σχέση. Και πολύ πιο ποιοτική, ναι, βέβαια. Πολύ πιο ποιοτική. Γιατί η ουσία στη σχέση είναι να μην είναι επιφανειακή. Να υπάρχει σχέση εις βάθους. Να είναι πιο ουσιαστική η σχέση. Εισβάθη. Όχι μόνο επιφανειακή. Μάλιστα. Είναι και επανωτά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Ναι. Εσύ δεν είσαι υπέρ των επιφανειακών σχέσεων, Όχι, όχι. Γιατί είμαι αυστηρά μονογαμικός. Αυστηρά μονογαμικός. Και θεωρώ ότι όταν είσαι σε μία σχέση, πρέπει να είσαι πιστός απέναντι στον σύντροφό σου, έτσι. Ανεξαρτήτου φίλου, δεν έχει να κάνει. Και να στηρίζεις τη σχέση σου. Μάλιστα. Δεν συμφωνείς δηλαδή με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μονογαμική συμπεριφορά? Δεν συμφωνώ με τους ανθρώπους που δεν έχουν μονογαμική συμπεριφορά, που δεν έχουν μονογαμική. Ναι, όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Καταλήξαμε σε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην είναι μονογαμικοί, για σένα είναι άνθρωποι που δεν τους εκτιμάς? Όχι. Απλώς δεν εστερνίζεσαι και δεν εκτιμώ είναι εκτιμώ και τους πολυγαμικούς. Α. Απλώς θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μονογαμικός. Ότι πρέπει να είσαι πιστός στη σχέση σου. Το πρέπει ποιος το ορίζει, Βασίλη μου? Το πρέπει να το ορίζουν και οι δύο. Όχι μόνο ένας. Από μονόπλευρη πλευρά. Πρέπει να υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πρέπει ο ένας, πρέπει και ο άλλος, πρέπει και οι δύο, λοιπόν. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει το πρέπει. Θεωρώ ότι... Να υπάρχει ελευθερία. Να υπάρχει ελευθερία στη σχέση. Μα για υπάρχει ελευθερία στη σχέση, υπάρχει και πολυγαμία. Ελευθερία, τι εννοώ? Και πολυγαμικότητα. Δεν εννοώ με ελευθερία με τον όρο πολυγαμικότητα. Όχι τη ελευθεριότητα. Όχι, όχι τη ελευθερία. Εννοώ ελευθερία στη σχέση να είμαστε πιο χαλαρά. Να είμαστε όχι πιεστικοί ο ένας με τον άλλον. Το μονογαμικό από μόνο του δεν αποτελεί λίγο έτσι το σώνει και καλά, γιατί μου λες εσύ ότι πρέπει να είναι μονογαμικοί οι άνθρωποι. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό από μόνο το αποτελεί ένα δεδομένο το οποίο είναι επιβεβλημένο. Είναι, λες, ανάμεσα στη σχέση πρέπει να είναι ο ένας για τον άλλο μόνο, αυστηρά. Αυτό δεν είναι και πολύ ελεύθερο. Ως ένα σημείο είναι ελεύθερο. Να. Ώστε να μην είμαστε πιεστικοί. Μάλιστα. Ο ένας απέναντι στον άλλο. Μάλιστα.
Ωραία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μας έλεγες λοιπόν ότι αυτές είναι οι θέσεις σου ναι. για τις σχέσεις. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι μονογαμικός, είσαι γκέι. Θέλεις ναι. η γκέι σχέση σου να είναι δοσμένη ο ένας για τον άλλο. Και τρως τη μεγάλη απογοήτευση από τον τύπο που μας περιγράφει, τον 37χρονο μοντέλο, στον οποίο εσύ είχες επενδύσει συναισθηματικά. Εκεί πίστευες ότι και αυτός είναι μονογαμικός όπως εσύ προφανώς. Και ενώ θεωρούσες ότι αυτό έρχεται αγόγγιστα, βασάνιστα και μόνο του το, η επιθυμία να είναι μονογαμικός, τσάκισε το πράγμα. Ναι, με στιγμάτισε πάρα πολύ. Τι έγινε, Βασίλη, για πες. Ήμουν 21 χρονών, mm. γνωριστήκαμε, mm. Με πλησίασε και από τότε υπήρξε το έντονο φλερτ, βέβαια. Στην έπεσε εκείνος. Ναι, υπήρχε πέσιμο από εκείνον. Μάλιστα. Και πάνω σε μία παρέα γνωριστήκαμε. Μάλιστα. Έγινε γνωριμία. Μετά όδευσε προς τη σχέση. Μάλιστα. Πήγε προς σχέση. Η σχέση μας ήταν πολύ έτσι... πώς να το πω, ήτανε χαλαρή, όπως είπα και πριν. Ήτανε μία σχέση η οποία δεν ήταν επιφανειακή, όπως είπα. Ήτανε ουσιαστική εις βάθος, έτσι. Προχωρήσαμε. Ναι, προχωρήσατε και προχωρήσαμε, ήταν όλα καλά. Πώς ναι, στράβωσε, λέω. Στράβωσα μετά. Ενώ μονογαμία είχε. Τι έγινε? Ευημερία, όλα και τα λοιπά, ναι. Που χάλασε το έργο, παιδιά. Όλα ήταν καλά. Ναι. Μέχρι για 2,5 χρόνια. Μετά από 6 μήνες, σε 6 μήνες, δηλαδή το τελευταίο εξάμηνο, ναι. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή? Άρχισε και αλλοιωνόταν δηλαδή. Η σχέση μας. Άρχισε και αλλοιωνόταν η σχέση μας. Όταν έβγαινα έξω με τους φίλους ναι. μου για κλάμπινγκ, για καφέ ναι. και αυτά, άρχισαν τα ξαφνικά τηλεφωνήματα. Α. Πού είσαι, τι κάνεις. Το απαντούσα, είμαι έξω με τους φίλους μου. Ενώ τον είχα ενημερώσει. Uh-huh. Τον είχα ενημερώσει. Πού είσαι, τι κάνεις. Λέω, είμαι έξω για καφέ με τους φίλους μου. Σε ζήλευε το γερόντο μοντέλο, Ναι. Με ζήλευε. Παράφορα κιόλας. Mm. Αν και δεν το έδειχνε, μπορώ να πω. Δεν μου το έδειχνε μπροστά μου. Μέχρι και σε κάποια φάση είχα πάει για καφέ με τους φίλους μου. Στο παίζει αυτοπεποίθησάτο στην αρχή. Ναι, ναι. Ήθελε όμως να ξέρει που είσαι και τι κάνεις. Και τι κάνω, βέβαια. Ναι, ναι. Και σε κάποια στιγμή που ήμουν για καφέ... Εσύ είσαι ερωτευμένος μαζί του ακόμη, πολύ. Ναι, ήμουν πάρα πολύ ερωτευμένος. Ναι. Και ώσπου μία μέρα... Πηγαίνω για καφέ με τους φίλους μου, σε μια καφετέρια. Ναι. Και καθώς που έπινα τον καφέ μου, ναι. βλέπω απέναντι στο δέντρο ναι. τον 37χρονο, το γεροντομοντέλο, τον σύντροφό μου, ναι. με μαύρα γυαλιά, να ναι. με παρακολουθεί. Μάλιστα. Σ' άρεσε όμως αυτό εσένα. Μου άρεσε ως ένα σημείο. Κολακεύτηκε, σε βλέπω. Εντάξει, ναι. Μου άρεσε ως ένα σημείο όμως. Κολακεύεσαι. Αλλά όμως από τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι σε παρακολουθεί, άρα πάει να πει ότι δεν μου έχει εμπιστοσύνη. Ότι... Και δεν το έχω εμπιστοσύνη πλέον μετά από αυτό που έπαθα. Κλονίστηκε η εμπιστοσύνη μου. Και είχατε σκηνή μετά στο σπίτι. Όταν πήγα μετά στο σπίτι, μετέπειτα. Είχαμε... όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, συζούσαμε, ναι, βέβαια. Συγκατοικούσαμε. Και όταν πήγα στο σπίτι το ίδιο βράδυ, είχαμε έρθει σε ρήξη. Του είπες ότι τον είδες με τα γυαλιά? Ναι, βέβαια, του το είπα, εννοείται. Και ήρθαμε σε ρήξη. Υπήρχε τσακωμός. Η αλήθεια είναι. Το γεροντομοντέλο, τι έλεγες για όλα αυτά, πώς το αντιμετώπισε? Το γεροντομοντέλο. Δεν είναι γεροντομοντέλο, η αλήθεια είναι. Νέος άνθρωπος, τώρα, έτσι. Ναι. Δεν λέω εγώ ότι σαν άνθρωπος ότι είναι νέος. Για μοντέλο δεν είναι και ο πιο νέος άνθρωπος του κόσμου. Είναι και στη σύνταξη. Όχι, αυτό ακριβώς. Ήρθαμε σε ρήξη, τσακωθήκαμε και για κάποιες μέρες ήταν λίγο ανώδυνο το... Τύπου μουτράκια και τέτοια.
τι έχεις τίποτα ναι, και τα λοιπά. Μπορώ να πω. Ναι, ναι. Και μετά πέρασα κάποιες μέρες. Ναι. Και ξανά άρχισε πάλι. Δηλαδή, ξανά άρχισε πάλι να την παρακολούθηση. Και να ναι, ναι, και τα ξαφνικά τηλεφωνήματα κιόλας. Μάλιστα. Και τα ξαφνικά τηλεφωνήματα. Ώσπου όλο αυτό ήρθε σε κάποια στιγμή μετά από 3 χρόνια και ο ίδιος και μου λέει πρόσωπο με πρόσωπο ότι σε απάτησα. Ναι, βέβαια. Απατήθηκα, γιατί είχε κουραστεί από όλο αυτό. Στο να με παρακολουθεί, στο να με να δει που είμαι, στο τα ξαφνικά τηλεφωνήματα. Έλα, φίλε. Ναι. Δηλαδή το γεροντομοντέλο εκεί που έκανε τον ζηλιάρη και τον και φοβόταν να μην είναι απατημένος, το γύρισε μετά και έγινε ο ίδιος. Ναι. Ναι. Γιατί κουράστηκε. Ο άπιστος. Είχε κουραστεί. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα ήθελα μετά, Βασίλη, να μου περιγράψεις τι σημαίνει έρωτας. Τι είναι ο έρωτας για έναν άντρα προς έναν άλλον άντρα. Πώς μπορεί να γοητεύεσαι και πώς μπορείς να απογοητεύεσαι. Πώς μπορείς να πέφτεις στα πατώματα, όπως ο ίδιος περιέγραψες, από έναν να κλαις, να υποφέρεις, για μία σχέση η οποία δεν είχε το τέλος που εσύ θα ήθελες. Όπως επίσης, αυτή τη φορά, θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το όνειρο ενός νέου άνδρα, ο οποίος συνάπτει σχέση με έναν άλλον άνδρα και έχουν σκοπό να συνεχίσουν μαζί τη ζωή τους. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τηλεθεατόπουλά μου. Η ώρα είναι 7 παρα 10. Τα 8 χιλιάρικα είναι μετρητά, είναι έτοιμα, είναι αδέσποτα. Περιμένουν εσάς που τα διεκδικείτε για να τα κερδίσετε και όλα στο φινάλε, κάποιος από εσάς, στο 14584 παίζετε όλο το έργο. Όμως και πολύ τέλος πάντων φοβόταν μην την κάνεις εσύ, την έκανε αυτός και στο είπε και στα ίσα, φίλε. Ναι, ήρθε και μου είπε στα ίσα ότι με απάτησα. Μάλιστα. Όταν λέμε ερωτεύεσαι, σε βαθμό δηλαδή τέτοιο που να παθαίνεις μεγάλη ζημιά γιατί σε απάτησε κτλ. Τι ακριβώς σου συμβαίνει, Βασίλη, για να καταλάβω, και ποια είναι τα όνειρα που έχεις κάνει με αυτόν τον άνδρα? Ήμουνα πολύ δοτικός, όπως ναι, και αυτός ήταν δοτικός, ναι, απέναντί μου, ναι, και εγώ απέναντί του. Ναι. Ο σύντροφός μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν που προσέγγιζε εύκολα τον άλλον. Ναι. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί μετά ναι, λόγω, και άλλους, όχι λόγω μόνο της δουλειάς του, έτσι, προσέγγιζε γενικώς. Μάλιστα. Και τα δύο φύλλα, και αυτός. Α! Και τα δύο φύλλα. Κάτσε, δεν μου το έπες αυτό, ρε φίλε. Όταν ναι, ξέρεις ότι το πάει το γράμμα και με γκέι η κατάσταση και με μη γκέι, τι περίμενες, δηλαδή, θα είτε δοσμένος για όλη τη ζωή με σένα? Όχι, θέλω να πω ότι είχε ανταπόκριση και προσέγγιση και από τα κορίτσια. Περίμενε όμως, γιατί πρέπει να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Ναι. Εννοείς ότι είχε ανταπόκριση και από το άλλο φύλλο, δηλαδή ναι, ήταν εγωίτευε και τα δύο φύλλα. Ναι, άλλο, αυτό και τα δύο, και άλλο είχε προσέγγιση. Ναι. Ο ίδιος γοητευόταν από το άλλο φύλλο? Ο ίδιος του ήταν αδιάφορο. Του ήταν αδιάφορο, νομίζεις εσύ? Όχι, του ήταν εντελώς παντελώς αδιάφορο. Και πού το ξέρεις εσύ, αφού μετά έμαθες και άλλα από τον τάξη. Γιατί κυκλοφορούσαμε, γιατί ήμασταν μαζί, ναι, γιατί έβλεπα μαζί, τις κινήσεις, το βλέμμα του, τα κορίτσια που ερχόντουσαν. Αλλά ποτέ όμως δεν είχε ενδιαφερθεί για το αντίθετο φίλο. Μάλιστα. Όταν λοιπόν σε απάτησε, σου είπε με ποιον σε απατάει? Όχι, δεν μου είπε. Α, απλώς δεν μάθαμε ήρθε, ποτέ δηλαδή. Όχι, όχι. Απλώς ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο και μου είπε, αφού εφόσον είχε κουραστεί ναι, στο να με παρακολουθεί ναι, 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 και αυτή η παρανοϊκή του ζήλια είχε φτάσει στο όριο, ήρθε και μου είπε ότι με απάτησε. Μάλιστα. Εσύ τι όνειρα έχεις κάνει με αυτό το αγόρι? Είχα πάρα πολλά όνειρα. Για πες μου. Τα όνειρά μας ήταν, τα όνειρά μου προς αυτόν ήταν πολύ δοτικά. Ναι. Μέχρι και γάμο είχα σκεφτεί να κάνουμε, mm-hmm, να πάμε, να οδεύσουμε. Μέχρι και γάμο. Εσύ τα είχες σκεφτεί, αυτός τα είχες σκεφτεί? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Δεν τα είχες σκεφτεί. Μέσα στην τόση επικοινωνία που είχατε, στα τόσα χρόνια που ήσασταν μαζί και μου λες ότι ήταν και εκπαιδευτική η σχέση σας, τέλος πάντων που εννοείς μάλλον ότι μεταξύ σας γενικώς είχατε μία διάθεση...
να μάθετε πράγματα, τέλος πάντων. Δεν μπήκατε ποτέ στον κόπο να πει το ένα στον άλλο τι όνειρα κάνετε κτλ. Γιατί μου λες τα κάνεις μόνος σου τα όνειρα. Ναι. Όνειρα και όνειρα πήγανε χαμένα. Ακριβώς. Για μένα, προς αυτόν. Είχα όνειρα εγώ, όπως είπα, και μέχρι και γάμο να φτάσω. Ο συγκεκριμένος, ο σύντροφός μου, μου είχε πει κάποια πράγματα, ότι θέλει να είμαστε μαζί, ότι η σχέση μας θέλει να οδεύσει σε μια μεγαλύτερη, ναι, σε ένα πιο σοβαρό δεσμό, έτσι, σε μια πιο σοβαρή δέσμευση. Τώρα δεν ξέρω κάτι μεταξύ μας, εσύ Βασίλη, γιατί το πας πολύ να πούμε τσούτσου. Είσαστε δύο νέοι άνθρωποι, γκέι. Εσύ ήσουν 21 χρόνων και αυτός 30 κάτι. Σας βγήκε να πούμε η σχέση, όποια σχέση, η οποία δεν ήταν απλώς μια περιπέτεια, πήγε και λίγο παρακάτω. Εσύ το βρίσκεις πολύ νορμάλ, ας πούμε, να είστε δύο γκέι τύποι, να σας έχει βγει η σχέση όσο σας βγήκε, και από τα 21 να το πας σε όλο αρκούδα, να πούμε, μέχρι το τέλος της ζωής σου με έναν άνθρωπο σε ομόφυλη σχέση, δε. Εγώ προσωπικά... Γιατί απογοητεύτηκες μετά από αυτό? Εγώ προσωπικά ναι, θα το πήγαινα. Γιατί, όπως είπε, είμαι μονογαμικός. Θα το ήθελα να το πάω μέχρι τέλος. Από τα 21? Από τα 21. Να. Δεν έκρινες ότι είναι ιδιαίτερος νωρίς, ας πούμε? Όχι. Ενήλικας είμαι, δεν είμαι έφηβος. Ξέρω που πατάω, ξέρω που βρίσκομαι, ξέρω τι θέλω, ξέρω ποιος αυτό είμαι. Αυτό λοιπόν εσύ το βίωσες πολύ βαριά, δηλαδή σε φρικαρέ, σε έστειλε, σε ισοπαίδωσε ψυχολογικά? Όταν απατήθηκα, ναι, με στιγμάτισε, με ισοπαίδωσε, χτυπήθηκα στα πατώματα. Έκανε και ποιος δεν έχει χτυπηθεί στα πατώματα για μια σχέση. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν χτυπηθεί στα πατώματα. Ναι. Υπάρχουν. Έχεις κάνει πάτωμα κανείς από εμάς? Έχετε κάνει πάτωμα? Τόσο πονηθικό, κάνουμε και πάτωμα ενίοτε. Κάνεις και πάτωμα? Και πάτωμα ενίοτε. Όλοι. Έχεις κάνει πάτωμα, Μαρία? Όχι ακριβώς, αλλά στα πρόθυρα από σκαλάκια, τότε. Σκαλάκια, 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 ναι. Έχει κάνει. Προς πάτωμα. Προς πάτωμα. Εσύ έκανες πάτωμα κανονικό? Πάτωμα. Και πού σε οδήγησε αυτό? Το εκτόνωσε? Το εκτόνωσα, κατάφερα από μόνος μου να ανεβάσω την ψυχολογία μου. Να την ανακτήσω. Mm-hmm. Και κατάφερα να βρω ξανά τον εαυτό μου. Γιατί, και ένα νέο σύντροφο. Ναι, ναι, και ένα νέο σύντροφο. Τώρα μια χαρά σε πήγε. Να. Θέλω να σου πω, σου ανανέωσε τη ζωή, γιατί εσύ το πήγαινες, να πούμε, για σχέση πολύ μεγάλης διάρκειας. Να πούμε, κάποια στιγμή θα φρικάριζες κι εσύ κιόλας, εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Ναι, ο παιδί ήσουν, ναι. Ίσως με τη σχέση μου, αν όλα πήγαιναν τόσο καλά με τον συγκεκριμένο σύντροφό μου και οδεύανε καλώς τα πράγματα, ίσως κάναμε κάποιες ανανεώσεις στη σχέση. Του τύπου? Ανανέωση σχέσης τύπου, ναι. Είναι πολλώνιδων. Για δώσει και κανένα είδος, να ακούσουμε. Η ανανέωση σχέσης είναι το να μην συγκατοικείς μαζί. Μαζί του. Ναι. Το να, επειδή εμείς συγκατοικούσαμε, συζούσαμε μαζί. Ναι, αλλά εκεί πάει, δεν φεύγει. Να αρχίζει να εξελίσσεται ένα άλλο ενδιαφέρον. Φεύγει το μονογαμικό όμως εκεί, Εκεί έχει το χώρο του, έχω το χώρο μου. Μονογαμικό το χώρο του, μονογαμικό το χώρο σου, δεν είναι μονογαμικό και για τους δύο, είναι τετραγαμικό. Όχι. Τι είναι? Επειδή είναι μια διαφορετική, επειδή σήμερα οι περισσότερες σχέσεις, ναι μεν είναι μονογαμικές, ναι. Οι περισσότερες, υπάρχουν, ναι. Και πολυγαμικές βέβαια, ναι. Έχω ακούσει πολλές περιστάσεις να υπάρχουν, να έχουν σχέση είτε straight είτε gay είτε οτιδήποτε, να έχουν ο καθένας στο σπίτι του, να είναι ο καθένας στο σπίτι του, να έχει ο καθένας στο σπίτι του, ναι, το χώρο του. Όταν αποφασίζεις να φύγεις από τη μονογαμική σχέση στο ίδιο σπίτι στη συγκατοίκηση και πας για να μείνεις σε ένα άλλο σπίτι πλέον, δεν είναι σίγουρη η μονογαμική σχέση, γιατί η πρόθεση να φύγεις από το ίδιο σπίτι με τον ίδιο άνθρωπο είναι για να πας σε ένα άλλο σπίτι μόνος σου, να κάνεις τα καραβέρια σου. Είναι σίγουρη, διότι μετά από τόσο καιρό, τόσα χρόνια σχέσης, θα υπάρχει η κατάλληλη εμπιστοσύνη. Α, οκ. Okay. Από πλευρά του Βασίλη. Βασιλάκη. Το έχει μπερδέψει λίγο με το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Όχι, είσαι μονογαμικός, είναι μονογαμικός. Είσαστε και οι δύο μονογαμικοί. Ζείτε στο ίδιο σπίτι για πολλά χρόνια. Σκύλο βαριές το ένα στον άλλο, λοιπόν.
και αποφασίζετε να πάτε να τραβηχτείτε ο καθένα στο σπίτι του για πάρτι του. Αν όδευε καλά η σχέση μου. Αν όδευε καλά η σχέση μου με το συγκεκριμένο σύντροφο. Τι αν όδευε, παιδί μου, και αν δεν όδευε. Εδώ λέμε ότι σκυλοβαρεθήκατε και αποφασίσατε να πάτε να ζήσετε χώρια. Όταν ζεις χώρια από τότε που, από πριν που ζούσες κανονικά και αποφασίσεις να πας να ζήσεις χώρια, δεν πας να ζήσεις χώρια για να βλέπεις μόνο σου DVD, πας να ζήσεις χώρια για να είσαι χώρια και να ξεπεράσεις τη στεναχώρια, να πούμε, που είχες όταν ήσουν μαζί. Άρα λοιπόν θα τραβηχτείς για πάρτι σου. Τέλος το μονογαμικό εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό το κάνω. Αν θα το έκανα με το συγκεκριμένο σύντροφο, ναι. Θα είχε ο καθένας το δικό του χώρο. Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο για να μην βαριέται. Άρα βαριέται. Για να μην βαριέται. Να υπάρχει το ενδιαφέρον στο να βρισκόμαστε. Ο καθένας να έχει το χώρο του, αλλά και να για βρισκόμαστε. Να τον επιθυμήσεις. Για να ξαναυπάρχει η επιθυμία. Γι' αυτό φέρνει και πάει στο άλλο σπίτι. Για να επιθυμήσει. Έχει το δικό του χώρο, ναι, μεν. Ναι. Αφενός, και αφετέρου όμως να με επιθυμεί ακόμα περισσότερο. Στο δικό του χώρο, τι κάνει στο δικό του χώρο. Στο δικό του χώρο. Ναι, κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι. Πού το ξέρεις εσύ. Αφού είναι ο δικός του χώρος. Το ξέρω. Πώς το Γιατί θα εσύ. Υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη. Μετά από τόσα χρόνια σχέσεις. Α, ωραία. Πολύ ωραία όλα αυτά στη σφαίρα της θεωρίας. Και σε ένα. Ένα παράλληλο σύμπαν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βασίλη που είναι ένα τρυφερό και ρομαντικό αγόρι. Και γλυκό αγόρι. Μας εμπιστεύτηκε την προσωπική του ιστορία, τις προσωπικές του θέσεις. Θέλω μόνο να πω κάτι, να τονίσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τη γιαγιά μου που με υποστήριζαν, με υποστηρίζουν και θα με υποστηρίζουν. Και μακάρι να είναι έτσι όλοι οι γονείς. Και επίσης θέλω να κάνω μία προσφορά. Ναι. Θέλω να κάνω ένα δώρο σε μία τηλεθεάτρια, ναι. Να κάνω ένα βραδινό χτένισμα και ένα μακιγιάζ. Α, επειδή είσαι make-up artist, θέλεις να προσφέρεις την... Ναι, ναι, σε μία τηλεθεάτρια. Πολύ ωραία. Να προσφέρεις make-up artist σε κάποια τηλεθεάτρια ή σε κάποιο τηλεθεατή. Και ένα χτένισμα, βραδινό. Ναι, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα να πολύ. Να πούμε να είναι πάντα τρυφερό αγόρι και ευαίσθητο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εμείς εδώ... Στο...